υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα από τα οικοσυστήματα με τα οποία είναι πρικισμένος ο νομός Θεσσαλονίκης είναι το οικοσύστημα της λίμνης Κορώνια. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, από το 90 και μετά κυρίως, κορυφώθηκε το πρόβλημα, υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα που έχει δύο παραμέτρους. Πρώτον, ότι μειώθηκε δραματικά η στάθμη του νερού, του ύδατος που υπάρχει στη λίμνη Κορώνια, και αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. Στη βροχή, που είναι πολύ λιγότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στις δράσεις της εξωγενής των ανθρώπων δηλαδή, και αναφέρομαι και στις χιλιάδες αρδευτικές γεωτρήσεις, αλλά και στα εργοστάσια τα οποία ήταν ιδιαίτερα υδροβόρα αλλά και τοξικά εργοστάσια, τα βαφεία που υπήρχαν στην περιοχή. Αυτά λίγο πολύ όμως δεν τα βρίσκει κανείς σήμερα. Ευτυχώς σήμερα δεν υπάρχουν. Έχουν κλείσει και οι 20 μονάδες που υπήρχαν εκεί. Και απ' την άλλη, το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι της ποιότητας του ύδατος. Γιατί ξέρετε, όσο πιο λίγο είναι το νερό, τόσο περισσότερο τα τοξικά λίμματα τα οποία υπήρχαν από τα βαφεία δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα στην ποιότητα του νερού. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες βεβαίως είναι στην κορύφωσή του, αλλά ένα ζήτημα που απασχολεί μια εικοσαετία τουλάχιστον. Και παραπάνω. Και ίσως και περισσότερο την περιοχή μας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Στις 6 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, πρώτων εγγενείων της εκθέσεως, είχαμε την επίσκεψη του Κωστήτου Χατζηδάκη με την ιδιότητά του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να δει το πρόβλημα. Διαπίστωσε και αυτό το πρόβλημα, κάτι που το ξέραμε όλοι μας. Και σήμερα, σε συνέχεια εκείνης της επίσκεψης και με επικοινωνία μας, εστάλει ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ο κύριος Σαραβώσης, και καλέσαμε όλους τους συνεμπλεκόμενους φορείς, την περιφέρεια, την αποκεντρωμένη, τον φορέα διαχείρισης της λίμνης Κορώνιας και μια σειρά άλλων έτσι, αυτοδιοικητικών φορέων, για να συζητήσουμε το πρόβλημα. Εκτιμώ ότι δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη, όμως εμείς θέλουμε να πετύχουμε να το αντιμετωπίσουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την αντιμετώπιση ενός μείζονος περιβαλλοντολογικού προβλήματος, και γι' αυτό το λόγο στοχεύουμε σε ένα τρίπτυχο που το θεωρούμε τρίπτυχο επιτυχίας. Πρώτα-πρώτα στην άμεση λήψη μέτρων. Δεύτερον, όπως? Να σας πω για παράδειγμα έτσι. Θα γίνει μια προσπάθεια, έπρεπε να έχει γίνει, κακώς δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια, να καθαριστεί το κανάλι το οποίο τα νερά του χυμάρου Ζαγκλιβερίου, Λαγκαδικίων, τα οποία πήγαιναν στη Βόλβη και υπήρχε ένα κανάλι τα οποία τα έστρεφε στη λίμνη Κορώνια για να εμπλουτίσει τη λίμνη, την ποσότητα του νερού, έχει κλείσει, έχει φρακάρει. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν έγινε συντήρηση. Από το 12 και το λέτε τώρα αυτά. Ναι, αυτό λοιπόν θα καθαριστεί έτσι ώστε το χειμώνα και αν έχουμε βροχές, με το χύμαρο που κατεβαίνει ξεκινώντας από το χωριό μου του Ζαγκλιβέρι και καταλήγε στα Λαγκαδίκη και από εκεί στη Βόλβη, τώρα έχει γίνει η εκτροπή του για να πηγαίνει στην λίμνη Κορώνια, να υπάρξει έτσι ένας εμπλουτισμός της λίμνης με περισσότερο νερό. Καθαρισμός και συντήρηση των τεχνικών έργων, μου λέτε, των υπαρκών. Καθαρισμός και συντήρηση, ναι, είναι ένα από αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα τα οποία θα προκύψουν μέσα από τη σύσκεψη. Ξέρετε, είναι ένας διεξοδικός διάλογος που γίνεται. Όλοι όσοι εμπλέκονται στη σύσκεψη αυτή και συμμετέχουν είναι εκπρόσωποι φορέων κυρίως, οι οποίοι γνωρίζουν το πρόβλημα και έχει ο καθένας την πρότασή του να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα να υπάρξει ο συντονισμός, να υπάρξουν οι άμεσες δράσεις και να υπάρχει μια συνέπεια των δράσεων. Αυτές τις τρεις ομάδες δραστηριοτήτων εμείς χαρακτηρίζουμε σαν ένα τρίπτυχο επιτυχίας. Για μας είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε και γι' αυτό το λόγο θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να το κερδίσουμε και να δώσουμε τη λίμνη Κορώνια, να την αποδώσουμε στα παιδιά μας, σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση γίνεται. Σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα. Και ο κύριος Χατζηδάκης στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν την επισκέφθηκε, μίλησε για τα έργα βιολογικού καθαρισμού που θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της λίμνης. Την ίδια ώρα όμως η λίμνη θέλει και νερό, θέλει και ποσοτική αναβάθμιση, έτσι δεν είναι? Εδώ τώρα δεν ξέρω πώς θα συγκεραστούν αυτά. Όπως προηγουμένως λέγαμε, είναι διπλό το πρόβλημα. Αφενός δεν υπάρχει το νερό που υπήρχε στο παρελθόν και αυτό οφείλεται και στους εξωγενείς παράγοντες και κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά οφείλεται και στα καιρικά φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι παρούσα και στην περιοχή μας, δυστυχώς. Σίγουρα, είχαμε παρατεταμένη ανομβρία. Την ίδια ώρα όμως η λίμνη δεν μπορεί να το κρατήσει το νερό, κύριε Καράγουλο. Επομένως, θέλει βοήθεια. Και υπάρχει και το ζήτημα της ποιότητας. Τώρα, βέβαια, έχουμε, επαναλαμβάνω, εισαγωγικά βάζω τη λέξη, το πλεονέκτημα ότι δεν υπάρχουν τα βαφεία. Άρα, λοιπόν, δεν έχουμε υδροβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες συνέχεια στέλναν τοξικά λίμματα στη λίμνη. Απ' την άλλη, όμως, έχουμε και χιλιάδες γεωτρήσεις, οι οποίες
παίρνουν πολύ νερό, πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Δυστυχώς δεν γίνεται μια ορθολογική χρησιμοποίηση του νερού και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία. Πρέπει με να ληφθούν μέτρα, μου λέτε, ή κάποιες καλλιέργειες να απαγορευτούν ή κάτι πρέπει να ίσως γίνει. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σάρδευσης. Δηλαδή, όταν περνά στο δρόμο και βλέπει τα καρούλια να ποτίζουν το νερό και να. Το μισό νερό και παραπάνω, ειδικά το καλοκαίρι, να φεύγει άσκοπα, νομίζω ότι το καταλάβαμε. Είναι λογικό, ότι είναι να τραβιέται προς τα μέσα. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σάρδευσης. Σύνθετο πρόβλημα, λοιπόν. Σύνθετο πρόβλημα, δύσκολο πρόβλημα, δεν είναι εύκολο. Απλώς δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια βλέποντας ένα οικοσύστημα να πεθαίνει, γιατί, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασώσουμε τη λίμνη Κορώνια. Θυμάμαι στα φοιτητικά μου χρόνια, τη δεκαετία του 80, όταν μαζί με τον πρώτο μου ξάδελφο, επίσης φοιτητή, είχαμε μια πλαστική βάρκα και πηγαίναμε και κολυμπούσαμε και ψαρεύαμε στη λίμνη Κορώνια, γιατί είμαι από δίπλα σχετικά από το Ζαγκλιβέρι. Λοιπόν, σήμερα φοβάμαι ότι αν κάποιος βάλει το πόδι του μέσα, δεν ξέρω πώς θα βγει το πόδι του. Έτσι, γιατί πόσα μέτρα ήταν τότε η λίμνη, τότε που μου λέτε? Μιλάμε για περισσότερο από 3 μέτρα. Περισσότερο από 3 μέτρα. Και τώρα είναι μόλις 80 εκατοστά, 60-80 εκατοστά. Καταλαβαίνετε. Και υπήρχαν και καλοκαίρια που στέρευε εντελώς. Δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου νερό. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με την διάσωση της λίμνης Κορώνιας. Θα σας πάω σε ένα άλλο σοβαρό θέμα, κύριε Καραόγλου. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μία αύξηση του μεταναστευτικού κύματος στη χώρα μας, με χιλιάδες πρόσφυγες που φτάνουν εδώ. Η Μόρια και τα νησιά μας δεν μπορούν να αντέξουν την κατάσταση, με αποτέλεσμα να φτάνουν προς την ενδοχώρα με πολλά ζητήματα, πολλά προβλήματα. Θέλω να σταθούμε στις δομές φιλοξενίας της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίες ήταν ήδη γεμάτες και τώρα καλούνται να δεχθούν επιπλέον βάρος και άλλους ανθρώπους. Και μάλιστα, κάνοντας το ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια με τους πρόσφυγες, βλέπουμε για πρώτη φορά να διαμαρτύρονται οι πρόσφυγες για την έλευση και άλλων προσφύγων, που δεν θέλουν να χάσουν δικαιώματα και κάποιες φορές και οι ίδιοι αρνούνται να προστεθούν κι άλλοι, λέγοντας είμαστε άνθρωποι. Πόσοι ακόμα να έρθουν εδώ? Πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, τι σχέδιο υπάρχει? Κυρία Ανδρίτσου, για να βάζουμε το πρόβλημα στη σωστή του διάσταση, να πούμε ότι δεν έχουμε προσφυγική κρίση, έχουμε μεταναστευτική κρίση. Δεν υπάρχει πλέον πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν όσοι έρχονται είναι οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι φεύγουν από τις πατρίδες τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Μεταναστευτικό κύμα λοιπόν και όχι λοιπόν, προσφυγικό κύμα. Είναι μεταναστευτικό το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τι μπορεί να γίνει? Αυτό που αποφάσισε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε για το συγκεκριμένο ζήτημα, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα μας, έχει τρεις κυρίως κατευθύνσεις. Πρώτη κατεύθυνση, η καλύτερη φύλαξη των συνόρων. Και αυτό σε κάθε κατεύθυνση, και στα χερσαία σύνορα και στα θαλάσσια σύνορα, που νομίζω ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας πρέπει να έχει μάθει τώρα ότι υπάρχουν και θαλάσσια σύνορα, σημαίνει περισσότερες περιπολίες από την ακτοφυλακή, ενίσχυση σε υλικό αλλά και σε ανθρώπινες δυνάμεις της Frontex, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φύλαξης των Συνόρων, γιατί τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό ήδη έχει γίνει και το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφονται αρκετές επιτυχίες των δυνάμεων της ακτοφυλακής, οι οποίες εμποδίζουν βάρκες με απελπισμένους μετανάστες να έρθουν στα ελληνικά νησιά. Δεύτερη κατεύθυνση είναι αντιμετώπιση του υπάρχοντος προβλήματος, και αυτό σημαίνει αποφόρτιση των 5 νησιών που σηκώνουν το κύριο βάρος. Είδαμε τα τραγικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν την Κυριακή στον καταβλισμό της Μόρια, που είχαμε δυστυχώς και ανθρώπινα θύματα, μια μητέρα με το παιδάκι της, από τη φωτιά που οι ίδιοι οι μετανάστες βάλαν. Λοιπόν, η αποφόρτιση σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγουν από τα νησιά που είναι ο πρώτος χώρος όπου οι μετανάστες βρίσκονται και να πάνε σε άλλες δομές. Θα έρθω μετά, δεν κρύβουμε έτσι πίσω από το δάχτυλό μου. Θα φίξω το θέμα που απασχολεί τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως τη Μακεδονία. Και τρίτο ζήτημα είναι η διεθνοποίηση του προβλήματος, γιατί το πρόβλημα δεν είναι δικό μας. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά την Ιφίλιο, είναι ένα πρόβλημα που αφορά και την οικογένειά μας, που η οικογένειά μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα πρέπει συνολικά να αντιμετωπιστεί. Έρχομαι τώρα στο διατάφτα, στο δεύτερο ζήτημα που αφορά κυρίως εμάς. Η αλήθεια είναι, και σας είπα ότι έχω συνηθίσει και λέω πάντα τα πράγματα με το όνομά τους, ότι δυστυχώς η Μακεδονία, και δι η κεντρική Μακεδονία, σηκώνει το κύριο βάρος των μεταναστευτικών ροών. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Την Παρασκευή έγινε μια σύσκεψη με την παρουσία σχεδόν όλων των περιφερειαρχών, όπου αποφασίστηκε, και το χαιρετίζουν, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, έγινε η σύσκεψη αυτή, να υπάρξει μια ισόρροπη κατανομή των βαρών αυτών σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Και στις 13 περιφέρειες της χώρας, τουριστικές και μη τουριστικές. Ακριβώς. Γιατί κάποιες φορές με τη σημαία των τουριστικής περιοχής δεν περνούσε πρόσφυγος.
και οι άλλες περιοχές. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν ούτε έναν πρόσφυγα, ούτε έναν μετανάστη. Ούτε είχαν ποτέ. Προφανώς αυτό είναι άδικο. Ναι, και δεν είχαν και ποτέ. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό λοιπόν περιμένουμε να γίνει πράξη. Σε σχέση τώρα με τις δομές που υπάρχουν στην Μακεδονία, πράγματι υπάρχει μια φόρτιση, πράγματι έχουν έρθει καινούργιοι μετανάστες από τα νησιά για να πάρουν μια ανάσα τα νησιά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το παρακολουθούμε με προσοχή. Είμαστε σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, με τις περιφέρειες, με τους αντιπεριφερειάρχες, με τους δήμους, για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εμείς ξεκαθαρίζουμε τούτο, ότι οι Βορειοελλαδίτες, οι Μακεδόνες, προφανώς και δεν είναι ρατσιστές και προφανώς δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τους δυστυχισμένους αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από τον τόπο τους για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά απ' την άλλη, λέμε ότι δεν μπορούμε να αλλοιώνουμε τη σύνθεση του πληθυσμού με την υπερφόρτωση από μετανάστες στην Μακεδονία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η λογική της σύσκεψης που προηγήθηκε την Παρασκευή για ισόρροπη μοιρασιά, ισόρροπη κατανομή των μεταναστών σε όλες τις περιφέρειες είναι μια λογική που μας βρίσκει σύμφωνη. Αρκεί να γίνει πραγματικότητα. Κύριε Καρόγλου, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δεν ήσασταν έτοιμοι για το θέμα αντιμετώπισης του μεταναστευτικού. Ασκούσατε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, στο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτες οι συνθήκες στη Μωρή και στους άλλους και στις άλλες δομές φιλοξενίας, αλλά και εσείς δεν είχατε κανένα σχέδιο που τώρα φαίνεται αυτό. Τι τους απαντάτε? Κύριε Ανδρέτσο, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν πρέπει να μιλάνε για σκηνή. Τώρα είναι ντροπή για την κυβέρνηση, η οποία το 2015 έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα και ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν ελεύθερα στην Ελλάδα, να μας κάνει κριτική γιατί προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Εμείς θα αυστηροποιήσουμε γενικότερα το συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης των μεταναστών, θα αυστηροποιήσουμε τη διαδικασία που έχει σχέση με τη χορήγηση πολιτικού ασύλου, έτσι ώστε πολύ πιο σύντομα να καταλήγουν αυτές οι υποθέσεις. Θα κάνουμε κλειστά κέντρα φύλαξης των μεταναστών, έτσι ώστε να μην γυρίζουν ελεύθερα όπου θέλουν σε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι απρόσκλητοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παραβιάσαν νόμους και παραβιάσαν τα σύνορά μας και βρίσκονται απρόσκλητοι στη χώρα μας. Βεβαίως, όσοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για παροχή ασύλου θα το κάνουν, αλλά αυτό πολύ γρήγορα θα εκδικάζεται μέσα σε ένα τρίμηνο και θα αντιμετωπίζεται. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, γιατί επαναλαμβάνω ότι τώρα είναι κυρίως μεταναστευτικό πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζεται με μικροκομματικές λογικές, αλλά μόνο με την αυστηροποίηση των διαδικασιών, μόνο με την επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με το άσυλο, έτσι ώστε να ξεκαθαρίζει το συντομότερο δυνατόν ποιοι δικαιούνται, τι δικαιούνται. Και να θυμίσω ότι στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο μπήκε ένας στόχος, ο οποίος μακάρι να είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα 4,5 χρόνια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε δηλαδή, όταν τα προηγούμενα 4,5 χρόνια μόνο 1.500 περίπου μετανάστες επαναπροωθήθηκαν στη χώρα από την οποία προήλθαν, ότι εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο μέσα σε διάστημα ενός χρόνου περίπου και τριών μηνών, δηλαδή μέχρι 31 Δεκάτου 2020. 10.000 από αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους να επαναπροωθούν σε ασφαλείς χώρες, έτσι ώστε να σταματήσουν να επιβαρύνουν τη χώρα μας, που επαναλαμβάνω δεν φταίει σε τίποτα και ούτε μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος της ανθρωπιστικής κρίσης η μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Κύριε Καρόγλου, μια πληγή για τη Θεσσαλονίκη για τα περίξη αυτής είναι η λειτουργία του ΟΑΣΘ. Ένα θέμα που η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς θα το διαχειριστεί. Το σχέδιο για τον ΟΑΣΘ δεν έχει ανακοινωθεί. Ο Πρωθυπουργός, βρισκόμενος στην Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της ΔΕΘ, είχε πει ότι θα μοιραστούν πολλά δρομολόγια στα ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν λεωφορεία. Προφανώς και αυτό δεν αρκεί. Πώς θα διευθετηθεί το θέμα, πώς θα λυθεί και για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τα πέριξ αυτές? Θυμάμαι, κυρία Ανδρέτσου, αυτούς που κυβερνούσαν και που λέγαν πολύ μεγάλα ψέματα, που λέγαν ότι με την κρατικοποίηση του ΟΑΣ θα λυθεί το πρόβλημα και θα έχουμε καλύτερες, ποιοτικότερες συγκοινωνίες. Η αλήθεια είναι ότι τα δύο χρόνια που ο ΟΑΣ λειτουργούσε με κρατική διοίκηση, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Ενώ δηλαδή με την, συσσαγωγικά βάζω τη λέξη, προηγούμενη κακή ιδιωτική διοίκηση κυκλοφορούσαν περίπου 450 έως και 500 λεωφορεία και πραγματικά δίναν μια ανάσα στις ανάγκες των Θεσσαλονικιών πολιτών. Το τελευταίο διάστημα και ειδικά τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο του 2019 είχαμε φτάσει στο τραγικό σημείο να κυκλοφορούν 200, 210, 220 λεωφορεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημα. Αυτό που κάνει λοιπόν η νέα διοίκηση από τον κύριο Σκόδρα είναι να βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερα λεωφορεία μπορεί έξω και νομίζω ότι ήδη αυτό το έχει πετύχει. Έχει δώσει μια ανάσα, δεν έχει λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα παραμένει και είναι πολύ μεγάλο. Αλλά τουλάχιστον 300 και πλέον λεωφορεία, και ορισμένες φορές φτάνουν και τα 350, κυκλοφορούν έξω. Προφανώς δεν είναι αυτή η οριστική λύση του προβλήματος. Τώρα, οι αλλαγές στο νόμο Σπίρτσι τι προβλέπουν για τον ΟΑΣΤ? Προβλέπουν ότι το ότι μέχρι 3 Δεκεμβρίου, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά, έτσι είναι σε δύο μήνες,
Δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, δεν μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα αν θα είναι κρατικά, ιδιωτικά ή πώς ακριβώς θα είναι ο φορέας ο οποίος θα λειτουργεί και ότι θα έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση και θα έχουν μεταβιβαστεί όλη η περιουσία του ΟΑΣ, τον ΑΣΥΘ, τον οργανισμό που θα δημιουργηθεί. Θα υπάρχει μια παράταση βασικά για αυτό το ζήτημα. Και από εκεί πέρα σας είπα ότι αυτό που επικεντρώνεται η νέα διοίκηση του ΟΑΣ και που θα προσπαθήσει να κάνει με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που είναι αρμόδιο είναι να προμηθευτεί λεωφορεία. Γι' αυτό το λόγο θα προβλέπεται και μια δυνατότητα αγοράς ή ενοικίασης και μεταχειρισμένων ελαφρώς λεωφορείων για να μπορεί να υπάρξει μια ανάσα στα προβλήματα. Και βεβαίως η αντιμετώπιση του προβλήματος με πότε το προβλέπετε ότι να γίνει αυτό με την αγορά ή ενοικίαση, προκειμένου να υπάρχει ανάσα, όπως λέτε. Αν έρθει η σχετική τροπολογία, η σχετική ρύθμιση και ψηφιστεί εντός του Οκτωβρίου, που θεωρώ ότι θα γίνει αυτό μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, πιθανότατα ως τα τέλη του χρόνου να έχει δοθεί δυνατότητα στον ΟΑΣ να βρει, να νοικιάσει ή να αγοράσει κάποια μεταχειρισμένα λεωφορεία για να υπάρξει μια ανάσα. Αυτό είναι η ενοικίαση είναι ευκολότερη, θεωρείτε, κύριε Καράβλου? Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο η διαδικασία αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει διοίκηση του ΟΑΣ, η οποία έχει εντέλεσθε να τακτοποιήσει τα ζητήματα αυτά. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Και βέβαια υπάρχει το μακροπρόθεσμο ζήτημα της οριστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων μαζικής μεταφοράς των επιβατών στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στις περιοριστικές περιοχές, που θα πρέπει να γίνει, να συσταθεί και ο ΣΕΘ, ο οργανισμός που θα είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό της λειτουργίας όλης της μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα πρέπει να δει βέβαια και τα νέα δεδομένα, δηλαδή το μετρό, θα πρέπει να συνδυάσει τους σταθμούς με την επιβίβαση, είναι ένα οργανωμένο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε μια μεσομακροπρόθεσμη βάση 2 ή 3 χρόνων. Αυτό που θα πρέπει να γίνει όμως άμεσα είναι να δώσουμε μια ανάσα στους πολίτες οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα να ταλαιπωρούνται, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την εκμίσθωση ή με την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων, έτσι ώστε να υπάρξει άμεσα μια γρήγορη απάντηση. Μπορεί λοιπόν τον Νοέμβριο να δούμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μεταχειρισμένα οχήματα τα οποία θα αγοραστούν από τον ΟΑΣΤ ή θα έχουν εκμισθωθεί? Ναι, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μέχρι το τέλος του χρόνου να το ρωτήσετε στον κύριο Σκόδρα. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν βελτιωθεί κατά πολύ οι συνθήκες κυκλοφορίας των θεσσαλονικιών επιβατών στην πόλη μας. Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Καράογλου, θα ήθελα μία δήλωση για το θέμα του μετρό. Έχει διχάσει την πόλη η Θεσσαλονίκη. Δεν είναι αρχαιολόγοι για να ξέρουν ποια λύση είναι καλύτερη. Προφανώς. Τι τους λέτε για το θέμα? Αυτό που είπατε κι εσείς. Δεν είμαστε αρχαιολόγοι και δεν είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε. Απ' την άλλη, δεν είμαστε και μηχανικοί. Υπάρχουν αρχαιολόγοι, υπάρχουν και μηχανικοί. Εγώ αμφισβητώ το δικαίωμα του οποιοδήποτε να αυτοπροσδιορίζεται ότι είναι πιο ευαίσθητος από μένα σε ζητήματα αρχαιολογίας, γιατί εγώ πιστεύω από αυτούς που φωνάζουν ότι είμαι πολύ πιο ευαίσθητος. Και προφανώς θέλουν να υπάρξουν τα αρχαία, και προφανώς θέλουν να αναδειχθούν τα αρχαία, και προφανώς δεν θέλουν να πάθουν την παραμικρή ζημιά. Αλλά απ' την άλλη, θέλω να λυθεί και ένα τεράστιο πρόβλημα της ταλαιπωρίας των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων, που εκατοντάδες επιχειρήσεις έχουν κλείσει ακριβώς λόγω των έργων του μετρό. Θέλω δηλαδή να τελειώσει και το έργο του μετρό. Και όταν λέω να τελειώσει το έργο του μετρό, εννοώ και με το σταθμό Βενιζέλου, που είναι ένας κομβικός σταθμός, ο οποίος εξυπηρετεί το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, και προφανώς οι πολίτες θέλουν να υπάρχει και ο σταθμός αυτός. Άλλωστε, αυτό προκύπτει και από τις μελέτες. Άρα λοιπόν, σέβομαι τους μόνους αρμόδιους, οι οποίοι κατά την άποψή μου είναι οι μηχανικοί αλλά και οι αρχαιολόγοι, που λένε ότι τεχνικά υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστεί ο σταθμός με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αρκεί να αποσπαστούν προσωρινά τα αρχαία, να γίνουν τα έργα της κατασκευής του σταθμού και συνέχεια να επανατοποθετηθούν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο βρήκα κάποιοι την ευκαιρία, νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα διχάσουν τους Θεσσαλονικείς ή θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, όταν η διαδικασία αυτή έχει ακολουθηθεί και στο σταθμό Μοναστηράκη στην Αθήνα και στο σταθμό Σύνταγμα στην Αθήνα, που τους απολαμβάνουμε γιατί στην ουσία έχουν μετατραπεί σε υπόγεια μουσεία, έτσι, επισκέψιμα και ορατά από όλους τους πολίτες. Αλλά και βεβαίως τον σταθμό Αγίας Σοφίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου για να ολοκληρωθεί ο σταθμός του μετρό έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα αρχεία αποσυρθήκαν για να γίνει η εγκατάσταση να κατασκευαστεί ο σταθμός του μετρό και συνέχεια θα επανατοποθετηθούν. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στη Βενιζέλου. Οποιαδήποτε άλλη λογική, ειδικά από αυτούς που φωνάζουν και που ξαφνικά γίναν πολύ ευαίσθητοι για τα αρχαιολογικά ευρήματα, είναι απλά μια μικροπολιτική προσπάθεια αντιμετώπισης ενός προβλήματος που θα έπρεπε να το έχουμε αφήσει πίσω μας και να κοιτάμε πώς μπορούμε να λύσουμε προβλήματα και όχι πώς θα διαιρέσουμε τους Θεσσαλονικείς, που νομίζω ότι δεν θα πέσουν θύματα αυτής της λογικής.